Και τελικά έχουμε και offside στο σουτ του Αλεξίου. Θα σε αφήσει το 5ο λεπτό. Ναι, καλό, η μπάλα θα φτάσει που θα γίνει το σουτ από τον Βαλιανάτο και τελικά έχουμε out. Έχουμε και offside. Θα βγάλει ο Κόφας. Το σουτ είναι καλό και έχουμε την απόκρουση του Βουκελάτου στο σουτ του Στάμου στο 14ο προς 15ο λεπτό. Ακόμη που εκτελείται, ο Βουκελάτος θα διώξει. Έχουμε νέο κόρνερ. Λάγιο με τον Μάνδαλο. Ο Παπανικολάου θα παρέμβει. Μπάλα θα φτάσει στον Καράμπελα. Προσπαθεί να βγάλει μπαλιά που ελέγχει ο Κόφας. Θα βρει ξεμαρκάρι στον τον Βαλιανάτο. Είναι σε καλή θέση ο Βαλιανάτος και το 1-0. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 23 με τον Φάνη Βαλιανάτο μετά την πραγματικά καταπληκτική παλιά του Δημήτρη Κόφα. Στο 23 ο Ολυμπιακός θα κάνει το 1-0 με τον Φάνη τον Βαλιανάτο. Τακτικός. Το σουτ που θα γίνει και η μπάλα είναι μόλις out από το σουτ του Μάγκου στο 25. Μάγκος θα περάσει παλιά για τον Παφλιά. Ο Παφλιάς προσπαθεί να γυρίσει από τον Νικοβιώτη. Η μπαλιά του, το σουτ, η μπάλα πάνω στα πόδια του Παπαντονίου στο σουτ του Παπανικολάου και έχουμε corner. Ένα corner που θα εκτελέσει ο Καράμπελας. Η κεφαλιά και είναι μόλις out. Μόλις out από την κεφαλιά του Παφλιά. Αλεξίου τελικά είναι καλό, θα διώξει ο Βουκελάτος, θα μπλοκάρει μάλλον την μπάλα στο 28. Ο Παπαντονίου, Μάγκος θα δείξει μαρκάρι στον Καράμπελα που θα βγάλει ωραία μπαλιά για τον Παπανικολάου. Είναι σε καλή θέση αυτό στη σέντρα και τελικά θα απομακρύνει ο Νικοβιώτης στην πολύ καλή προσπάθεια των παικτών της Λαμίας στο 41. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση του φάουλ που θα είναι μάλλον από τον Τσουγκάνη. Τσουγκάνη εκτελεί, ο Βουκελάτος η μπάλα στο δοκάρι. Η μεγάλη ευκαιρία χάνεται για τη Λαμία στο 43 να ισοφαρίσει στο σκορ με το δοκάρι του Τσουγκάνη. Στην εκτέλεση φάουλ έχουμε συνέχεια στη φάση όμως. Στέκας, μπαλιά για τον Αλεξίου που θα κάνει τη σέντρα και έχουμε κόρνερ. Ένα κόρνερ με τον Καράμπελα. Εκτελείται η κεφαλιά του Κουκουλιά και νέο κόρνερ. Μάνδαλος. Μπαλιά για τον Ζήση, είναι καλή η μπαλιά του. Ζήσης, προσπαθεί να μπει Ζήσης. Ζήσης και τελικά έχουμε το πέναλτι. Είναι το πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός από την ενέργεια του Μπαλτσάκη στο 3ο προς 4ο λεπτό. Η ανατροπή του Μπαλτσάκη και το πέναλτι. Ένα πέναλτι που δέχονται αδιαμαρτύρητα οι παίκτες της Λαμίας. Παπα-Νικολάου και η μπάλα στα δίκτυα. Το 2-0. Το 2-0 από τον Παπα-Νικολάου που μετά τον τραυματισμό του και βέβαια τα παιχνίδια που του έχει δώσει ο κύριος Βασιλάκος γέννησε ένα παίκτη ο οποίος ξέρει να πετυχαίνει γκολ. Κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό ο Νίκος Παπα-Νικολάου. Ο Κόφας που απομακρύνθηκε γρήγορα από τον κύριο Βαρούχα εκτελείται, είναι η απόκρουση του Λέανδρο στο πολύ ωραίο σουτ του Στάμου στο 12ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ήταν η απόκρουση του Βουκελάτου. Παφλιάς. Μπαλιά για τον Τσουγκάνη, θα βγει ο Βουκελάτος, θα μπλοκάρει την μπάλα. Φάση αυτή στο 18. Παπα-Νικολάου, σέντρα σουτ, θα μπλοκάρει ο Βουκελάτος. Είναι πολύ καλή η απόδοσή του. Θα διώξει ο Βουκελάτος, εκείνος Στάμος που θα επιχειρήσει το σουτ και έχουμε το out στην καλή επιθετική προσπάθεια των παικτών της Λαμίας το 29. Τώρα η παλιά θα γίνει για τον Γρηγοριάδη που βλέπει με μία εκεί τον Αλεξίου. Αλεξίου που πέρασε Τσουγκάνη. Αλεξίου είναι σε καλή θέση, ο Βουκελάτος θα διώξει την μπάλα.
στο 37 η καλή αυτή προσπάθεια των παικτών της Λαμίας. Κόφας θα βγει γρήγορα στην μπάλα. Κόφας είναι μόνος στον Παπα-Νικολάου. Κόφας τελικά που κάνει μόνος του την προσπάθεια, θέλει να πλασάρει από πολύ μακριά. Ήταν λάθος η επιλογή του. Η φάση αυτή στο 37 προς 38 Αλεξίου Γρηγοριάδης, και πάλι Αλεξίου που θα κάνει τη σέντρα. Ο Τσουγκάνι είναι σε καλή θέση, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Νικοβιώτης θα απομακρύνει. Εγώ θέλω να συγχαρώ την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, η οποία κατάφερε να πάρει αυτό το παιχνίδι, το οποίο τους δίνει το δικαίωμα να πατάνε γερά στην κατηγορία. Δυστυχώς η αντίπαλη ομάδα εκμεταλλεύτηκε κατά τον άριστο τρόπο δύο, και πραγματικά δύο λάθη της ομάδας μου, και πέτυχε η side hand goal, δηλαδή αποτελεσματικότητα 100%, χωρίς να δημιουργήσει ούτε μία άλλη ευκαιρία. Έμεινα ευχαριστημένος από την ομάδα μου μόνο στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο ήμασταν, μετά το γρήγορο goal της αντίπαλης ομάδας, ήμασταν πραγματικά άτακτοι, ασύνδετοι, και πηγαίναμε ανορθόδοξα να σημειώσουμε τέρμα. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος, και αν κρίνω από τα αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει, μας δίνει το δικαίωμα να παίξουμε τους κόπους αυτής της χρονιάς στο παιχνίδι του Σαββάτου εναντίον του Πασεραϊκού. Θέλω να συγχαρώ τους όλους τους ποδοσφαιριστές που παίξανε αθλητικά, έδειξαν ότι έχουν ήθος, εν αντιθέση με κάποιους ανεγκέφαλους, θα το πω για δεύτερη φορά εδώ στο Βόλο, ανεγκέφαλους φιλάθλους, οι οποίοι αμαυρώνουν το άθλημα, το οποίο όμως ισχύει για όλους τις πόλεις, διότι τέτοιοι φύλαθλοι δεν έχουν θέση μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ευχαριστώ. Ήταν ένα ντέρμπι της ΓΑΜΑ Εθνικής και πιστεύω ντέρμπι με τα όλα του. Είχε πάθος, δύναμη, και ο Ολυμπιακός νίκησε κατά κράτος όλες τις γραμμές. Δίκαια πήραμε τη νίκη τους 3 βαθμούς. Θέλω να πω ότι αναλάβαμε την ομάδα το Φεβρουάριο και πιστεύω ότι κατορθώσαμε μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Ο Ολυμπιακός, παρόλα τα προβλήματά του, τα οποία για αυτούς που γνωρίζουν πάρα πολλά, να κάνουμε πορεία πρωταθλητισμού. Αν προσθέσετε τους αγώνες, αν προσθέσετε τους αριθμούς, θα δείτε ότι πλησιάσαμε τους 30, κάνοντας μια πολύ θαυμάσια πορεία. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει δυνατότητες, αρκεί κάποιοι να σοβαρευτούν και να βοηθήσουν αυτή την ομάδα να ανέβει κατηγορία.